Κύριε Σοφιανέ, τι λέτε για το συγκεκριμένο θέμα? Από εκεί, Παναγιωτόπουλε, εισαγωγικά, ότι σήμερα με φέρετε καλεσμένο τον κύριο Μάραδα. Με αδικείτε λίγο, γιατί τον κύριο Μάραδα τον συμπαθώ ιδιαίτερα, διότι με διόρισε. Συμπαθιόμαστε. Διότι με διόρισε. Όχι, με διόρισε. Πολιτική ευθύνη δεν είμαστε. Με διόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διόργασης Κορίνθου. Μάλιστα. Όπου βέβαια μετά από 5 διοικητικά συμβούλια που τη είπα ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία και πρέπει να την συμπεριφερθούμε έτσι, με πετάξαν έξω. Γιατί εγώ μίλησα με ιδιωτικά κριτήρια και πως μια ανώνυμη εταιρεία πρέπει να λειτουργεί και η πλειοψηφία συμβουλίου βεβαίως που ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως μην παραπονείστε, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ιδιωτικοποιεί όλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως συνηθίζω να λέω, στο Σύνταγμα τώρα βρίσκονται μαζεμένες 30 τουρίστριες που θαυμάζουν τους Έλληνες σολιάδες. Και πέραν των τουριστριών, ουδείς. Ενώ αν είσαστε εσείς και κάνατε εσείς ιδιωτικοποίηση των λιγνητικών εργοστασίων της ΔΕΗ, θα γινόταν της κακομοίρας. Να ιδιωτικοποιήσουμε τις σολιάδες? Όχι, όχι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε μέχρι εκεί. Πιστεύω να μην το κάνετε εσείς μετά. Να απαντήσω στη ΔΕΗ. Με κοιτάει άγριο ο κύριος Καρκάτσης. Να απαντήσω στη ΔΕΗ. Αλλά αγνοεί το χιούμορ που έχω. Η κυβέρνηση αυτή, κύριε Παναγιωτόπουλε, ιδιωτικοποιεί όταν βρεθεί με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα. Είχαμε τον κύριο Πιτσιόρα πριν λίγη ώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ. Του θύμισα ότι τα 14 αεροδρόμια που ήταν η μεγαλύτερη μάλλον επένδυση το 2017 που πήραμε 1,4 δις, ήταν κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε πολεμήσει. Το έκανε όμως τελικά. Το ολοκλήρωσε. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το να κάνεις κάτι που δεν πιστεύεις, το κάνεις και κουτσά. Και έρχομαι λοιπόν στη ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ δεν την ήθελε ποτέ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντιδράσεις, αυτό αρέσει στους ξένους, ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνούμε σε αυτό. Στην καγκελαρία το πρωί, στο briefing, πολύ ξέρετε ωραία. Τι λένε οι σύμβουλοι στην κυρία Μέρκελ. Βρε, άστον αυτόν που τα περνάει όλα, τι θέλει στους άλλους. Αυτό τις λένε οι σύμβουλοι. Τέλεια. Από πού το ξέρω, το ξέρω. Ωραία. Αυτό και ξέρετε ότι μιλάω με πολλούς. Αυτό είναι ευχαριστώ. Όχι, εγώ θέλω να το αξιολογήσετε. Πάμε στο θέμα της ΔΕΗ. Αυτό το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση μάλλον, είναι ότι δίνει τις καλές μόνο λιγνητικές μονάδες. Αυτές που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτές που περισσεύουν, μαζί με τους κυρίους που απεργούν, που πρόκειται περί της χειρότερης μορφής συνδικαλισμού, συνδικαλιστές ΔΕΗ, έχοντας ένα ευγενές ταμείο και αμοιβόμενοι ακόμα πλουσιοπάροχα, μαζί με αυτούς θα μείνει μια κουτσή ΔΕΗ, η οποία είναι βέβαιο θα φαλυρίσει, η ήδη προβληματική ΔΕΗ. Mm-hmm. Άρα το να ιδιωτικοποιούμε, με το να δίνουμε τις καλές λιγνητικές μονάδες και να κρατάμε τον κατημά, είναι κάτι που με συγχωρείτε, εμένα αυτό δεν λέγεται. Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει, για να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να προχωρήσει σε ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης η κυβέρνηση. Πρέπει να βασίζεται στους κανόνες της διεθνούς αγοράς. Να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα είναι το προϊόν ελκυστικό, έχοντας όμως λύσει άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Όπως τα συνδικαλιστικά, όπως το ευγενές ταμείο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, όπως διάφορα άλλα θέματα. Το να πηγαίνεις να δεις μόνο τον αφρό και να κρατάς τον κατημά μαζί με τους εργαζόμενους αυτούς, αυτό δεν λέγεται ιδιωτικοποίηση, λέγεται κάτι άλλο. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτή είναι η θέση μου για τη ΔΕΗ. Λοιπόν, ένα business plan. Και μένετε ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Ένα business plan για τη ΔΕΗ. Δεν είδαμε. Mm-hmm. Είδαμε μόνο ιδιωτικοποιούμε τη ΔΕΗ. Πού είναι η σχέση ανάλυση κόστους? Πού είναι το business plan? Mm-hmm. Τι προσδοκούμε? Μάλιστα. Νούμερα καθόλου. Σαφής. Ωραία.